ευκαιρία του πρώτου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς Καλαμάτας φέρουμε και να δείξουμε στο κοινό της Καλαμάτας ένα πολύ ενδιαφέρον καινοτομικό προϊόν, το οποίο έχει πάμπολες χρήσεις, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Είναι αυτόνομο ή σχεδόν ενεργειακά αυτόνομο. Είναι εύκολο στη μεταφορά και στην εγκατάστασή του και τουλάχιστον τραβάει τα βλέμματα. Θα έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα αυτό το τριήμερο, κατά τη διάρκεια των εργασιών του φεστιβάλ, να κάνουμε και χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος και ελπίζουμε αυτό να είναι το ξεκίνημα της εισόδου του στην αγορά, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι όντως έχει να δώσει πάρα πολλά σε σχέση με το κόστος του και σε σχέση με τις χρήσεις τις οποίες μπορεί να έχει. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός, και θα ήθελα να το τονίσω ιδιαίτερα, ότι η εταιρεία είναι αμιγώς ελληνική. Η τεχνογνωσία η οποία αναπτύσσει και στην οποία βασίζεται το συγκεκριμένο προϊόν, αλλά και όλη η σειρά των προϊόντων της εταιρείας, τα οποία πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέροντα, είναι αμιγώς και αυτή ελληνική. Πιστεύουμε ότι τα προϊόντα θα πάρουν το δρόμο τους όχι μόνο στην ελληνική αγορά, αλλά και στις ξένες αγορές, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ήδη τονίσαμε. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι το συγκεκριμένο προϊόν, όπως και πολλά αντίστοιχα της εταιρείας, είναι πτυσσόμενο. Δηλαδή το ανάπτυγμά του, που αυτή τη στιγμή το βλέπετε ολόκληρο, είναι περίπου το 1 τρίτο από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή. Το βράδυ το περίπτερο, το κιόσκι κλείνει ασφαλώς, με αποτέλεσμα οτιδήποτε συσκευή ή προϊόν υπάρχει μέσα να φυλάσσεται παρκώς κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πολύ σημαντικό είναι και η δυνατότητα που έχει λόγω της αυτονομίας. Το συγκεκριμένο, για παράδειγμα, έχει εξοπλισμό με φωτοβολταϊκά, αυτόνομο σύστημα φωτοβολταϊκών. Με βάση λοιπόν αυτή την αυτονομία, φανταστείτε χρήση σε απομακρυσμένα χωριά του κάθε Δήμου, όπως για παράδειγμα ένα μικρό κινητό ΚΕΠ, το οποίο μπορεί να μεταφέρεται από κοινότητα σε κοινότητα και να εξυπηρετεί τους ανθρώπους που ζουν στην Ήπεθρο. Αντίστοιχα για αγροτικές χρήσεις, γεωπονικές εφαρμογές και οτιδήποτε άλλο μπορεί ο καθένας να φανταστεί. Πραγματικά οι εφαρμογές μπορεί να είναι άπειρες. Και ένα μικρό ιατρείο θα μπορεί να είναι. Και ένα μικρό ιατρείο σαφώς, γιατί μπορεί να εξοπλιστεί και με ψυγείο. Εμβόλια, οτιδήποτε χρειαστούμε. Η επιχείρηση που έχουμε κάνει κατασκευάζει κινητά κιόσκια, καντίνες, σπίτια, τα οποία είναι αυτόνομα, τα οποία μπορείς να μεταφέρεις είτε έτσι απλά όπως είναι αυτό, είτε πάνω σε κάποιες νταλίκες που είναι μεγάλα. Και η βασική ιδέα είναι ότι δεν αφήνουν περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αυτή είναι η βασική ιδέα. Δηλαδή δεν έχουν ανάγκη να έχεις σύνδεση με τη ΔΕΗ, με αποχετεύσεις, υδρεύσεις και όλα αυτά. Είναι ενεργειακά αυτόνομα. Είναι ενεργειακά αυτόνομα ή μεικτά. Εντάξει, ανάλογα τώρα. Ναι. Και έχουν πάρα πολλές χρήσεις, InfoKiosk. Μπορεί να έχει υγειονομικό ενδιαφέροντος, ΚΕΠ, για το κράτος, για δήμους, ιδιώτες, για ξενοδόχους, για πάρα πολλές χρήσεις. Και το σημαντικό είναι ότι μπορείς να το έχεις για λίγους μήνες, για 5 μέρες, για ό,τι να είναι, και μετά μπορεί να το πάρεις και ο χώρος σου μένει ως έχει. Είναι σημαντικό αυτό. Οπότε μπορεί να το χρησιμοποιήσεις ακόμα και σε μέρη τα οποία έχουν περιβαλλοντικούς όρους, όπου δεν επιτρέπουν τη δόμηση, που έχουμε πολλά θέματα ανάλογα. Και πολλές άλλες χρήσεις, τέλος πάντων, που μπορεί να φανταστεί. Φαντάζομαι χαράτσι δεν πληρώνεις. Χαράτσι, από όσο ξέρω, όχι. Τώρα δεν ξέρω τι θα μας κάνουν, γιατί ποτέ δεν το ξέρεις τι θα βρούνε. Αλλά όχι, δεν έχει χαράτσι, όχι, δεν έχει.